Μαζί μας εδώ στο στούντιο έχουμε σήμερα τον ανεξάρτητο δημοτικό σύμβουλο, τον κύριο Γιώργο Νίτσα, επικεφαλής της δημοτικής κίνησης ανάπτυξη. Τώρα καλημέρα σας, κύριε Νίτσα. Καλημέρα, Μιχάλη. Καλημέρα στους φίλους ακροατές. Κύριε Νίτσα, να συζητήσουμε το θέμα το οποίο είναι στην επικαιρότητα και το οποίο απασχόλησε και το τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι το θέμα των στρατοπέδων. Το θέμα των στρατοπέδων, το οποίο άνοιξε με αυτή τη μελέτη που έγινε από τους δύο μελετητές που παρευρέθηκαν εδώ, τον κύριο Τζιρόνι και την κυρία Ζώη, και είχε γίνει μια διαβούλευση υποτυπώτης, δεν ξέρω, νωρίτερα φέτος, και ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο το Master Plan, το οποίο τελικά και το αποδέχτηκε το Δημοτικό Συμβούλιο με τις ψήφους μόνο της παράταξης του κυρίου Μπαΐλη. Πείτε μας λίγο, να το ανοίξουμε έτσι αυτό το θέμα. Ναι, καλημέρα και πάλι. Μιχάλη, θεωρώ ότι με την, έτσι όπως ήρθε το θέμα, δεν ξέρω πραγματικά αν άνοιξε το θέμα ή αν έκλεισε. Βεβαίως και άνοιξε για συζήτηση στην τοπική κοινωνία, που έπρεπε να τεθούν τέτοια ζητήματα, να μπει σε μια μεγάλη διαβούλευση γενικά, όμως όχι τα στρατόπεδα, τα δύο τα στρατόπεδα. Θεωρώ ότι ένα πάγιο αίτημα της αυτοδιοίκησης διαχρονικά, και αυτό ξεκίνησε πολλά χρόνια πριν, ήταν ότι πλέον ο στρατός άφηνε τα στρατόπεδα γιατί δεν υπήρχαν πλέον αυτές οι ανάγκες που υπήρχαν σε κάποιες άλλες εποχές, μεταφέρθηκε κάπου αλλού και βλέπαμε χώρους που κάποτε σφίζαν από ζωή με τα δικά μας τα παιδιά, με τους στρατιώτες και τις πρέβεζες, να είναι εγκατελειμμένα πλέον, να είναι εστία μόλυνσης, να είναι κάποιοι χώροι που πραγματικά δεν κοσμούν και δεν τιμούν τον τόπο μας. Άρα, από τη μία, ναι μεν άνοιξε για δύο συγκεκριμένους χώρους, δική μας όμως πάγια θέση και άποψη είναι, και διαχρονικά την έχουμε καταθέσει στο Δημοτικό Συμβούλιο από το 2010, είναι ότι θα έπρεπε να έρθει μια συνολική πρόταση για όλα τα στρατόπεδα κάστρα στο Δημοτικό Συμβούλιο, να δούμε αν πραγματικά έχουμε την ίδια γραμμή όλοι, ή δεν είναι κακό να υπάρχουν και αντιρρήσεις, και από εκεί και πέρα να δημιουργήσουμε ένα χρονοδιάγραμμα, ένα σχέδιο δράσης για τα στρατόπεδα, πώς μπορούμε να τα διεκδικήσουμε, με ποιον τρόπο μπορούμε να αποδοθούν στην τοπική κοινωνία, και ύστερα η τοπική κοινωνία να έχει ένα συνολικό σχέδιο δράσης για όλα τα στρατόπεδα. Κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει. Δεν έχει γίνει ιδιαίτερα τα τελευταία 6 χρόνια, από το 2011 συγκεκριμένα που ανέλαβε τα ενία αυτή η δημοτική αρχή, δυστυχώς το θέμα έχει βαλτώσει. Έχει βαλτώσει, και το λέω με όλη την έννοια της λέξεως, και άσχετα αν τώρα φαίνεται ότι ξεκινάει κάτι, γιατί επί 6 χρόνια συνέχεια δεν ήρθε ποτέ για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο το συγκεκριμένο θέμα. Επί 6 χρόνια συνέχεια δεν υπήρχε καμία μα καμία παρέμβαση διεκδίκησης σε αυτούς τους χώρους. Και ξαφνικά έρχονται κάποια πυροτεχνήματα, θα τα χαρακτήριζα, για αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης, και όπως έγραψα και στο δελτίο τύπου που βγάλαμε προχθές, ότι δυστυχώς ο Δήμος εμφανίζεται ως μεσάζοντας σε real estate εταιρείες για την αξιοποίηση κάποιων στρατοπέδων, που για μένα θέλει μεγάλη συζήτηση για το τι σημαίνει αξιοποίηση και πώς. Μάλιστα. Οπότε καταλαβαίνω, έτσι προσπαθώντας να αποκωδικοποιήσουμε αυτά που μας αναφέρετε, ότι φαίνεται ότι έχει αλλάξει ο προσανατολισμός του Δήμου από την απέτηση που υπήρχε τα στρατόπεδα να αποδοθούν στην τοπική κοινωνία και στους Δήμους. Πλέον φαίνεται ότι ο Δήμος αποδέχεται το καθεστώς, το δικτυακό καθεστώς στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Και που βέβαια για το άλλο στρατόπεδο υπάρχει ερωτηματικό για το δικτυακό καθεστώς. Και ζητά να αξιοποιηθούν και αυτός να κάνει τον ενδιάμεσο. Ναι, ναι. Αν καταλαβαίνω σωστά. Και οπότε προφανώς βάζει συζήτηση αυτό το θέμα σαν πρώτο θέμα. Και το δεύτερο είναι και το θέμα του master plan, της κατεύθυνσης, που θα πάμε και πώς θα γίνει αυτή η αξιοποίηση. Κοιτάξτε, κύριε Μίχο,
πριν κάνετε την ερώτηση, έτσι, ένα μικρό σχολιασμό. Mm-hmm. Θεωρώ ότι υπήρχε ένας νόμος που τον βρήκε ο κύριος Μπαΐλης και ένας νόμος που δημιουργήθηκε στην πορεία της θητείας του. Mm-hmm. Ούτε για, δεν έχει κάνει καμία διαδικασία, ούτε για τον προηγούμενο νόμο. Δηλαδή, ας ξεκινήσουμε και ας πούμε πέρα από την πάγια διεκδίκηση όλης αυτοδιοίκησης ότι τα στρατόπεδα ανήκουν στην τοπική κοινωνία, τα θέλουμε, αποδώστε για να αποφασίσουμε τι θα τα κάνουμε. Ας φύγουμε από αυτό και ας πούμε ότι για τον ΑΒ λόγο ο Μπαΐλης, η δημοτική αρχή αυτή, ήθελε να κάνει ένα βήμα πίσω που ενδεχομένως μπορεί να μην ήταν και σε λάθος κατεύθυνση, προκειμένου να αποδοθούν τόσοι πολύ όμορφοι και δημιουργικοί χώροι που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μια ανάταση στην περιοχή. Γιατί μπορώ να θυμίσω παράδειγμα από παλιά μια πρόταση που ερχόταν στον προηγούμενο νόμο που έλεγε να κάνουμε και μια ανταλλαγή. Είχαν προτείνει, πρώην δήμαρχος είχε προτείνει να παραχωρήσουμε συγκεκριμένες εκτάσεις στην περιοχή του Μιχαλητσίου και στα Φλάμπουρα και να πάρουμε τα 5 στρατόπεδα. Είναι μια πρόταση. Το αν εγώ συμφωνώ ή κάποιος άλλος διαφωνεί, αυτό είναι άλλη υπόθεση. Mm-hmm. Πάντως υπήρχε κάτι στο τραπέζι, υπήρχαν προτάσεις. Η αυτοδιοίκηση γενικά δημιουργούσε προτάσεις διεκδίκησης. Υπήρχαν μετά μια άλλη πρόταση επί κυρίου Κλάπα που έλεγε ότι όχι, δεν πρέπει να πολλοδομήσουμε τίποτα, γιατί ο νόμος έλεγε ότι μπορεί να πολλοδομηθεί το 50% ή να γίνει ανταλλαγή. Επί κυρίου Κλάπα, τότε που οι διεκδικήσεις πήγανε πιο κατακόρυφα, mm-hmm. καταλαβαίνετε ότι και με αριστερές καταβολές πιο επιθετικές θα το χαρακτήριζα, αλλά όμως, εντάξει, είναι γνωστό τότε και διάφορα site ανά την Ελλάδα που μιλούσαν ότι τα στρατόπεδα μας είχαν αποδοθεί. Μην ξεχνάμε ότι τον κύριο Κλάπα τον καλούσαν σε διάφορα μέρη της Ελλάδας και μιλούσε πώς κατάφερε ο Δήμος Πρέβεζας να πάρει τα στρατόπεδα. Είναι, για όσους πολίτες δεν το γνωρίζουν, υπήρχαν και τέτοια γεγονότα ανά την Ελλάδα. Mm-hmm. Κάτι που βέβαια οι κάτοικοι της πόλης γνωρίζουν πολύ καλά και ξεκάθαρα ότι κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει. Πέρα από την μικρή παραχώρηση που έγινε στα Ιαματικά Λουτρά, τα 4 στρέμματα, και ακόμη και αυτή την παραχώρηση δυστυχώς δεν την δρομολογήσαμε ώστε να γίνει κάτι σημαντικό εκεί πέρα, ώστε να αναδειχθούν τα Ιαματικά Λουτρά και να δημιουργήσουν μια προστιθέμενη αξία για την τοπική κοινωνία και για την προσέλκυση mm-hmm. ανθρώπων να κάνουν τις πλήσεις τους, που θα δημιουργούσαν και περισσότερες θέσεις απασχόλησης σε διάφορους τομείς, μιας και θα έρχονταν περισσότερος κόσμος. Βέβαια, περνάνε τα χρόνια και μπορώ να πω ότι μετά από μια 15ετία ενεργής συμμετοχής ως ενεργός πολίτης και ως δημοτικός σύμβουλος και ως υποψήφιος δήμαρχος σε αυτόν τον τόπο, βλέπω να παραμένουμε στα ίδια και στα ίδια. Συνέχεια να υπάρχει η μία πλευρά που να διατυμπανίζει, είτε αυτή είναι δημοτική σύμβουλη, είτε είναι δημοτικές αρχές, είτε είναι δημοτικές παρατάξεις, είτε δημοτικές κινήσεις, είτε πολιτικά κόμματα, να φωνάζουμε και να διεκδικούμε τα στρατόπεδα ανήκουν στην πόλη, ένα πραγματικά όμορφο σύνθημα και ουσιαστικό, αλλά τα στρατόπεδα να μην έρχονται στην πόλη. Να συμβιώνουμε με στρατόπεδα κάστρα που πραγματικά αν έρθει κάποιος εκτός Ελλάδος mm-hmm. και περπατήσει αυτούς τους χώρους μέσα στη γειτονιά μας, γιατί και το στρατόπεδο του Αγίου Ανδρέα και του Αγίου Γεωργίου και του Σολομού είναι μέσα στην πόλη. Ανοίγεται στο στρατόπεδο του Αγίου Ανδρέα, φαίνεται ότι κάπως θα το φτάσω εκεί, γι' αυτό το τόνισα. Ναι. Αλλά αν έβλεπε κάποιος, άλλο θα έβλεπε να αναποθέτουν σκουπίδια, αλλού να αναποθέτουν τους κάδους των σκουπιδιών. Γενικά δεν τιμά την πόλη και τους πολίτες τέτοιοι πανέμορφοι χώροι σε κέρια σημεία ιστορικής σημασίας, γιατί κάποιοι έχουν και αρχαιολογική σημασία, κάποιοι άλλοι έχουν κάποια άλλη αξία, είτε συναισθηματική είτε αρχιτεκτονικής σημασίας, να κάθονται και να μην δημιουργούν αυτό που θα έπρεπε να δημιουργούν.
Και το λέω αυτό γιατί θεωρώ ότι το κάθε στρατόπεδο θα μπορούσε να έχει τη δική του χρήση, που να είναι ένας χώρος επισκέψιμος για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα που θα παραχωρούνταν στην τοπική κοινωνία. Θεωρώ δηλαδή ότι υπάρχουν στρατόπεδα που θα μπορούσαν να ήταν και για αθλοπαιδείες, υπάρχουν στρατόπεδα που θα μπορούσαν να ήταν πολιτισμικό κέντρο, θα το χαρακτήριζα, με πολιτιστικές δραστηριότητες, υπάρχουν στρατόπεδα που θα μπορούσαν να είναι με πράσινο, mm-hmm. και υπάρχουν και μέρη που θα μπορούσε να γίνει μια σοβαρή επένδυση πάνω στον τουρισμό που τόσο ανάγκη έχει ο τόπος για να μπορέσει να γυρίσει σελίδα. Τώρα, σε ποια μορφή και πώς, γι' αυτό είπαμε ότι πρέπει να υπάρχει μια συνολική πρόταση για να αποφασίσουμε τελικά αν θέλουμε κάτι ή δεν θέλουμε. Όταν έρχεται ως πύραυλος, έτσι ως ξαφνικά, έτσι πετάμε μια χειρομβοβίδα για να σκάσει, για να πούμε ότι να κάτι κάνουμε, τότε δυστυχώς δημιουργούμε εντάσεις και στη συνείδηση του κόσμου και βάζουμε αναχώματα γενικά σε οποιαδήποτε προσπάθεια πάει να γίνει. Μάλιστα. Θέλετε και το κομμάτι αυτό που πήγαμε να σχολιάσουμε και το κάστρο του Αγίου Ανδρέα? Ναι, το κάστρο του Αγίου Ανδρέα καταρχήν το είχα σχολιάσει τότε και είχα επισκεφθεί και τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη και το... Βασικά ο πρώτος μου σχεδιασμός ήταν ότι αυτό το κάστρο και αυτό το κάστρο ανήκει στο Δήμο. Θεωρώ ότι δεν θα έπρεπε να έχει πάει στην περιφέρεια. Δεν μπορεί να γίνεται κάτι τέτοιο. Βέβαια όμως όταν υπάρχει μια ανύπαρκτη δημοτική αρχή πάνω στα ζητήματα της διεκδίκησης επί τόσα χρόνια, νομίζω ότι το τόνισα πολύ απλά ότι από το 2011 που ανέλαβα αυτή η δημοτική αρχή δεν έγινε καμία μα καμία παρέμβαση, πρόταση για τα στρατόπεδα κάστρα της πόλης μέχρι πρόσφατα, και θα δούμε τι, και λέμε τώρα διάφορα και τι εντάσεις έχει δημιουργήσει. Η περιφέρεια με αργούς και σταθερούς ρυθμούς διεκδίκησε έξυπνα, κατάφερε να αποκτήσει για 30 χρόνια το στρατόπεδο του Αγίου Ανδρέα. Δημιουργεί μια μελέτη, νομίζω ότι πλέον είναι στα τελικά στάδια. Και με την... πολύ χαμηλό μίσθωμα σε σχέση με αυτό που συζητάμε με το... Έχει να κάνει με την διαπραγμάτευση. Γι' αυτό σας λέω ότι όταν υπάρχει ένα σχέδιο δράσης και βάζουμε μια αρχή, μέσα και ένα τέλος σε κάτι, να ξέρετε ότι πάντα πετυχαίνουμε. Γι' αυτό και είχα πει τότε, είχα δώσει και συγχαρητήρια στον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, το Στράτο των Ιωάννων που το πάλεψε και το διεκδίκησε. Βέβαια όμως δεν μπορούσα να μην εκφράσω δημόσια την λύπη μου και τη στενοχώρια μου το ότι αυτός ο πνεύμονας μέσα στην καρδιά της πόλης, αντί να αποφασίσει ο Δήμος να έρθει στο Δήμο και ο Δήμος να αρχίσει να σχεδιάσει την όποια αξιοποίησή του, δυστυχώς πήγε στην περιφέρεια. Φανταστείτε, θα μπορούσε δηλαδή η περιφέρεια αύριο να έχουμε έναν αντιπεριφερειάρχη που να είναι από το Δήμο Ζηρού, να είναι από τη Φιλιππιάδα, περιφερειακή σύμβουλη από τη Φιλιππιάδα, και να αποφασίσουν αυτοί για το πώς θα αξιοποιηθεί και τι θα δημιουργήσουμε στο κάστρο του Αγίου Ανδρέα, στην καρδιά της πόλης. Γι' αυτό είμαι αντίθετος στο ότι, και λέω ότι θα έπρεπε. Και φανταστείτε και κάτι άλλο, ότι ακόμη και σήμερα που μιλάμε η Δημοτική Αρχή δεν πήγε στοχευμένα να πάει να κάνει μια ιδιαίτερη κλειστή ή ανοιχτή σύσκεψη που θα μπορούσε να έχει καλέσει και όλους τους φορείς να κάνουμε μια προτάσεις για το πώς θέλουμε να γίνει το κάστρο του Αγίου Ανδρέα. Γι' αυτό και λέω ότι είναι προσχηματικός ο όποιος διάλογος ή οποιαδήποτε πρόταση από αυτή τη δημοτική αρχή. Ωραία. Δεν έχει σχέδιο δράσης για τίποτα. Είναι στο βλέποντας και κάνοντας. Να αφήσουμε λοιπόν το κάστρο του Αγίου Ανδρέα. Αυτό έχει πάρει ξεχωριστή ούτως ή άλλως έτσι, κατεύθυνση στο πώς θα αξιοποιηθεί. Το ερώτημα που κάνουν οι δημότες, γιατί η αλήθεια είναι ότι αντιμετώπισε αυτές τις ημέρες να ρωτάνε τι ακριβώς έχει συμβεί με τα στρατόπεδα. Δεν έχει καταλάβει ο κόσμος. Δεν ξέρει ο μέσος πολίτης ακριβώς τι γίνεται με τα στρατόπεδα. Τι είναι αυτό το master plan που παρουσιάστηκε, τι σημαίνει, τι γίνεται. Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι όταν η ίδια η δημοτική αρχή δεν ξέρει σε ποιον ανήκουν τα στρατόπεδα. Mm-hmm.
Είναι δυνατόν να γνωρίζει ο κόσμος? Είναι δυνατόν να γνωρίζει ο κόσμος όταν πάρα πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι, ακόμη και της πλειοψηφίας, που φέρνουν μια πρόταση για να ψηφιστεί, δεν είχαν αντιληφθεί το τι ακριβώς γίνεται? Πάρα πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας εκφράσανε μια αντίρρηση, κάναν διάφορες ερωτήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο και μετά, όπως είδατε, αποχωρήσαν κιόλας. Δηλαδή, ένα τόσο σημαντικό θέμα, φανταστείτε ότι πέρασε με 13 ψήφους της πλειοψηφίας. Και εγώ δεν θέλω να μπω τώρα άμεσα στην ουσία αν πρέπει ή δεν πρέπει, που δεν θα αποφύγω την ερώτηση, αν και το είπα και πιο πριν, να γίνει αξιοποίηση των δύο στρατών. Είναι το θέμα το πώς έρχεται και αν υπάρχει και μελέτη βιωσιμότητας, αλλά αν υπάρχει ένα πραγματικά ρεαλιστικό σχέδιο δράσης ώστε να γίνει κάτι και εκεί. Εγώ θεωρώ, κύριε Μίχο, ότι δεν είναι αργά. Δεν είναι αργά να γίνει μια ουσιαστική συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο με όλους τους φορείς, με τους βουλευτές, με την περιφέρεια, να υπάρχει ένα κοινό σχέδιο δράσης διεκδίκησης. Θα μπορούσε να υπάρχει ένας ισχυρισμός από την Δημοτική Αρχή ότι αυτή τη στιγμή ο Δήμος αποφάσισε να βάλει μια εταιρεία μελετητική, να κάνει μια μελέτη, να δει πώς μπορεί να αξιοποιήσει τα στρατόπεδα, τόσο ώστε να δημιουργηθεί αυτό το master plan που παραδόθηκε. Όταν έρθει ο στρατός και αποφασίσει ότι θέλουμε να τα αξιοποιήσουμε, να υπάρχει το master plan το δικό μας και να γίνει όπως το θέλουμε εμείς και όχι όπως το θέλει ο στρατός. Πολύ σωστή ερώτηση και θα συμφωνούσα μαζί σας αν πραγματικά ήταν αυτός ο στόχος της Δημοτικής Αρχής. Παράδειγμα, έχουμε μια σειρά από στρατόπεδα. Γιατί δεν έγινε μια συνολική πρόταση για όλα τα στρατόπεδα? Αυτό που η Δημοτική Κίνηση Ανάπτυξη τώρα διατυμπανίζει από το 2010. Δηλαδή να έχουμε μια συνολική πρόταση, ένα master plan για όλα τα στρατόπεδα του Δήμου μας. Άλλα ανήκουν στο Υπουργείο Οικονομικών, άλλα ανήκουν στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Μα αν θυμάστε καλά και στην πρόσφατη επίσκεψη, θα κάνω έτσι μια μικρή παρένθεση. Στην πρόσφατη επίσκεψη του κύριου Τσακαλώτου, του Υπουργού, του Πρεβεζάνου Υπουργού Οικονομικών, τότε δημόσια του είχα απευθύνει κάποια ερωτήματα και στην τοποθέτησή μου στη Θεοφάνιο του είπα ότι, κύριε Υπουργέ, για την Πρέβεζα είναι μεγάλη τιμή, άσχετα αν κάποιος ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ ή δεν ψηφίζει, άσχετα αν κάποιος τον εκτιμάει ή όχι, για την Πρέβεζα το να έχεις έναν Υπουργό Οικονομικών είναι μεγάλη τιμή. Και αυτή την τιμή πρέπει να την επιστρέψει. Οφείλει ο Υπουργός να την επιστρέψει. Να την επιστρέψει στην πόλη. Στην πόλη που τον τίμησε και όταν διεκδίκησε την πρώτη φορά να γίνει βουλευτής, τον ψήφισε. Βέβαια δεν εκλέχθηκε εδώ, εκλέχθηκε στην Αθήνα. Και τι πρέπει να κάνει? Ακίνητα που είναι στο Δήμο της Πρέβεζας και ανήκουν στο Υπουργείο Οικονομικών, θα έπρεπε ήδη η Δημοτική Αρχή και σύσσωμο όλη η τοπική κοινωνία σε ένα ενιαίο κείμενο να τα είχε διεκδικήσει. Να πήγαιναν πάνω στον Υπουργό για να πούνε: Υπουργέ μου, θέλουμε να αφήσεις κάτι σε αυτόν τον τόπο, στην Πρέβεζα. Δυστυχώς, ακόμη και σε αυτό το αυτονόητο, δεν έχουμε δει να υπάρχει μία προσέγγιση σε αυτή την κατεύθυνση. Και έρχεται εδώ ο Υπουργός, έρχονται εδώ διάφοροι, ακόμη και υπουργεία από άλλα υπουργεία, είτε ακόμη και επισκέπτες που έρχονται γενικά από όλα τα κόμματα, δεν μπαίνει ένα αίτημα. Δηλαδή θεωρώ ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια ατζέντα που θα είχε συναποφασιστεί ότι οποιοδήποτε πολιτικός έρχεται στην Πρέβεζα θα έπρεπε σε αυτά στα 2-3-5 μεγάλα ζητήματα να έχει συναποφασίσει σύσσωμη τοπική κοινωνία ότι τα διεκδικούμε και τα βάζουμε ως πρώτο θέμα σε οποιονδήποτε πολιτικό της κεντρικής πολιτικής σκηνής έρχεται στον τόπο μας. Έτσι θα μπορέσουμε μονιασμένοι όλοι μαζί να πετύχουμε την όποια διεκδίκηση. Δεν μπορεί κατά το δοκούν ο καθένας να λειτουργεί και δεν ξέρουμε με ποιες συμφωνίες. Κάτι που τόνισα και για τα στρατόπεδα. Εδώ τώρα αφήνεται ένα υπονοούμενο από ό,τι καταλαβαίνω. Για τις συμφωνίες αναφέρομαι. Παρ' όλα αυτά, έτσι όπως έγινε, έτσι όπως είναι αυτό το master plan, ποια είναι σας η τοποθέτησή σας, πώς το βλέπετε αυτό το σχέδιο? Κοιτάξτε, εδώ είναι και μια ευκαιρία να αιτιολογήσω, γιατί όπως γνωρίζει ο κόσμος, ψήφισα παρόν. Γιατί ψήφισα παρόν?
Παρόν ψήφισα γιατί με όλο αυτό το, με όλη αυτή τη συζήτηση που έχουμε κάνει μέχρι τώρα, δεν θα μπορούσα να ψηφίσω κάτι άλλο. Δηλαδή, όταν δεν έρχεται μία συνολική πρόταση, όταν έρχεται μία μελέτη, παράδειγμα τώρα, για το Σολομού. Ας ξεκινήσουμε για το Σολομού. Μιλάμε για ένα πεντάστερο ξενοδοχείο, μιλάμε για 4 ορόφους, αλλά χωρίς να είναι και ξεκάθαρο, γιατί όπως είπε η μελετήτρια, ναι μεν έχουμε μία πρώτη πρόταση, αλλά μπορεί να γίνει και κάτι παραπάνω. Και από πού κινείται αυτό, γιατί μιλήσανε και για παράκαμψη του Γενικού Πολεοδομικού, για παράκαμψη των διαδικασιών, να πάνε σε μία διαδικασία fast track διαφορετική, να αποφασίσει η πολεοδομία του στρατού, το ΕΣΧΑΝΕ, πώς το ΕΣΧΑΣΕ και το ΕΣΧΑΝΕ, να δημιουργήσουν κάτι άλλο, δηλαδή να πάρουμε εμείς μία πρόταση ναι και να μας έρθει μετά ένας φερετζές που θα έχει να κάνει με τη μελέτη βιωσιμότητας πλέον. Γιατί εδώ τι γίνεται, και πρέπει να το γνωρίζουν οι Πρεβεζάνοι, η Δημοτική Αρχή, όπως είπα, μπήκε σε μια διαδικασία να είναι μεσάζοντας σε μια real estate διαδικασία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για το Σολομού, που το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ζητάει από αυτόν που θα παραχωρήσει ως ελάχιστο τίμημα το 5%. Μάλιστα. Η αντικειμενική αξία, και αυτά τα λέω εδώ και 1,5 χρόνο, δηλαδή η πρώτη φορά που ενημέρωσα τους πολίτες Πρέβεζας μέσω μιας ραδιοφωνικής εκπομπής ήταν και υπάρχει καταγεγραμμένη στο διαδίκτυο, τα είχα πει αυτά πριν 1,5 χρόνο. Η αντικειμενική αξία της περιοχής, του συγκεκριμένου ακινήτου είναι 10.800.000. Το 5% το χρόνο, το ετήσιο μίσθωμα, είναι 540.000. Μπαίνει σε μια διαδικασία ο Δήμος κατά τα λεγόμενα των μελετητών και του Δημάρχου ότι εμείς θα πάρουμε και ένα 2%, λέει, είπαν οι μελετητές, άρα κάτι έχει γίνει, μια συμφωνία. Πάμε σε ένα 7%. Δηλαδή το 7% ανταποκρίνεται σε ένα νούμερο που είναι 756.000 ευρώ ως ετήσιο μίσθωμα για ένα χώρο για να δημιουργηθεί. Οπότε τι γίνεται. Με αυτά που άκουσα στο Δημοτικό Συμβούλιο από τους μελετητές, ότι θα το δούμε, θα αποφασίσουν. Μιλάμε μόνο για το μίσθωμα, χωρίς την επένδυση. Χωρίς την επένδυση. Μιλάμε για το μίσθωμα. Δηλαδή να πάνε να νοικιάσουν μια γη. Βεβαίως και είναι φανταστικό σημείο. Μια γη που, προσέξτε, ούτε μπορεί να γίνει σημαντική επένδυση, γιατί υπάρχει ο υδροφόρος ορίζοντας, υπάρχουν διάφορα πράγματα. Άρα γιατί γίνεται, υπάρχει δηλαδή, κάθομαι και σκέφτομαι ως ένας άνθρωπος επαγγελματίας. Ακούσαμε τους μελετητές ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και έξω που... Κοιτάξτε, μεγάλο ενδιαφέρον. Με αυτή τη μελέτη, με αυτούς τους όρους, δεν υπάρχει κανένας επενδυτής. Βεβαίως θα μπορούσε υπό άλλες προϋποθέσεις, με άλλους όρους, να υπήρχαν αρκετοί, δεκάδες και εκατοντάδες. Άρα γιατί ο Δήμος μπήκε σε αυτή τη διαδικασία, τι πιο μυστικό ή τι συμφωνία έχει κάνει ο κύριος Μπαΐλης με την Επιτροπή Αξιοποίησης των Ακινήτων του Στρατού, και επιπλέον ένα πάλι πολύ σημαντικό πράγμα είναι τι έχει γίνει με το στρατόπεδο του πεδίου Βουλής. Γιατί το πεδίο Βουλής, είπαμε ότι ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών. Γιατί αποδέχτηκε και γιατί η Δημοτική Αρχή συνδιαλέγεται με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για το συγκεκριμένο στρατόπεδο, όταν πρώην συνεργάτης του τον είχε ενημερώσει πολύ ξεκάθαρα, και δεν μιλάμε για έναν τυχαίο άνθρωπο, αλλά τον προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας του Δημοσίου, που ήρθε και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, που το τόνισε για άλλη μία φορά και δημόσια, ότι αυτό ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών. Και αντί να συζητάμε με τον δικό μας υπουργό να μας παραχωρηθεί και να δημιουργήσουμε μία μελέτη αξιοποίησης, εμείς συναναλλασσόμαστε με μία εταιρεία αξιοποίησης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Αυτά όλα με βάλαν σε βαθύ σκέψη και προβληματισμό για να μπορέσω να αποδεχθώ μία πρόταση που
Δεν την βλέπω ούτε βιώσιμη, ιδιαίτερα για του Σολομού, αλλά όμως οφείλω να πω ότι κάποια στιγμή πρέπει και οι πόλοι και οι πολίτες να αποφασίσουν τι ανάπτυξη θέλουμε. Γιατί μπαίνει ένα ζήτημα, και εκεί φτάνω κύριε Μίχο, ότι η αξιοποίηση δημοτικών εκτάσεων, κάτι που από το 2010 το λέω, η αξιοποίηση εκτάσεων που πρέπει να έρθουν στο Δήμο και η αξιοποίηση εκτάσεων άλλων που σήμερα είναι νεκρή γη, όπως είναι μια λωρίδα ζώνης εκεί στο Μονολίθι κάτω από την Εθνική Οδό και πάνω από το αισθητικό δάσος, που η δημοτική κίνηση ανάπτυξη τώρα έχει προωθήσει σε διαβούλευση δημόσια, αλλά και το έχει φέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο για ένα αποχαρακτηρισμό και δημιουργία τουριστικής ζώνης, είναι σημαντικά εργαλεία για να μπορέσει να φύγει και να βγει αυτή η περιοχή από αυτό το λίθαργο που παρατηρούμε τόσο καιρό. Είναι κινήσεις που μπορούν να δημιουργήσουν εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες θέσεις απασχόλησης στην κατασκευή αλλά και στη λειτουργία μονάδων εξυπηρέτησης των επισκεπτών που θα έρθουν για να απολαύσουν τη δική μας πανέμορφη Πρέβεζα, τα δικά μας πανέμορφα και σημαντικά ιστορικά μνημεία, όπως είναι η αρχαία Νικόπολη με το αρχαιολογικό πάρκο που δρομολογείται, όπως είναι το ιστορικό και μαρτυρικό Ζάλογο. Είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε αυτές τις υποδομές που τόσο ανάγκης έχει ο τόπος. Και δεν χωράει πλέον να μπαίνουμε σε διαδικασία συνέχεια να αναβάλουμε καταστάσεις, γιατί μπορεί να είδαμε τώρα ότι πλέον και το αεροδρόμιο έχει μια τεράστια αυξητική πορεία κάθε χρόνο. Οι δρόμοι ολοκληρώνονται σιγά σιγά, μπορεί να μην έχουμε ακόμη κάθε τους άξονες, αλλά πολύ σύντομα θα τους αποκτήσουμε. Βλέπω αισιόδοξος. Είμαι αισιόδοξος για το κομμάτι το άκτιο Αμβρακία. Βέβαια είμαι πολύ στενοχωρημένος στο ότι δεν γίνεται καμία προσπάθεια για το Πρέβεζα Καμπή, και δυστυχώς αυτό είναι ένα πολύ πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο για να μπορέσει πλέον η Πρέβεζα να είναι το κέντρο και της Ηπείρου. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί το Πρέβεζα Καμπή θα αναβαθμίσει ακόμη περισσότερο το αεροδρόμιο του Ακτίου. Μπορεί η Πρέβεζα πλέον να αποκτήσει, μάλλον έχει και μπορεί να αποκτήσει όλα αυτά που χρειάζεται, μια πρωτεύουσα πόλη, όχι μόνο του νομού Πρέβεζας, αλλά της Δυτικής Ακτής. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο για το θέμα το συγκεκριμένο που συζητάμε. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι απ' τη μία είπαμε ότι η Δημοτική Αρχή άνοιξε το θέμα με τα στρατόπεδα, ίσως όχι με τον καλύτερο τρόπο, αλλά όμως κάνω κάλεσμα, δημόσιο κάλεσμα, στη Δημοτική Αρχή να αναλάβει, γιατί είναι δική της ευθύνη, να αναλάβει μια πρωτοβουλία, μια σύσκεψη όλων των στελεχών ή να γίνει ένα ξεχωριστό Δημοτικό Συμβούλιο για τα στρατόπεδα ιδιαίτερα, μια συνολική πρόταση για όλα τα στρατόπεδα, είτε ανήκουν στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας είτε στο Υπουργείο Οικονομικών, να καθίσουμε κάτω, να συναποφασίσουμε όλοι μαζί, όλοι οι πολιτικοί αυτού του τόπου, δημοτικές αρχές, δημοτικές παρατάξεις, δημοτικές κινήσεις, βουλευτές, περιφέρεια, να συναποφασίσουμε, να έχουμε ένα πλάνο πενταετίας. Και αυτό, σε αυτό να μην υπάρχει δεξιά και αριστερά. Να σκεφτόμαστε όλοι πώς θα υλοποιήσουμε αυτό το σχέδιο δράσης. Και να δεσμεύσουμε τον κάθε έναν, είτε ανήκει κάπου αριστερά ή κάπου δεξιά ή κάπου στο κέντρο, να είναι ως κύριο μέλημα στις επόμενες βουλευτικές εκλογές ότι οποιοδήποτε θα έρθει εδώ να δεσμευτεί ότι αυτό που συναποφάσισε όλη η τοπική κοινωνία για την αξιοποίηση όλων αυτών των χώρων και την απόδοση στην τοπική κοινωνία να ισχύσει. Πρέπει επιτέλους να πάψουν οι άνθρωποι να κοροϊδεύουν στην ουσία. Να πάψει αυτό που γίνεται συνέχεια, να μαστάζουν πολλά προεκλογικά και μετέπειτα στην συνέχεια να ξεχνάνε όλες τις υποσχέσεις. Γι' αυτό και λέω ότι πρέπει να δεσμευτούν όλοι
και να υπάρχει μια ενιαία γραμμή. Δεν χωράει ο τόπος μας, κύριε Μίχο, το δεξιά και το αριστερά. Χωράει το πάνω και το κάτω αυτού του τόπου. Όπου πάνω είναι όλες αυτές οι ιδέες, οι δημιουργικές ιδέες και απόψεις των ανθρώπων για ένα καλύτερο αύριο του τόπου. Κλείνοντας, γρήγορη ερώτηση, ανάπτυξη τώρα, εκλογές, τι βλέπετε? Η ανάπτυξη τώρα, κύριε Μίχο, θα είναι στις εκλογές. Θα είναι με ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης, με ένα πρόγραμμα, ένα οραματικό πρόγραμμα. Θα είστε πάλι σε μια διαδικασία ανοιχτός σε συνεργασίες όπως κάνει στις προηγούμενες εκλογές, ή θα πάτε με ένα σχήμα δικό σας? Η ανάπτυξη τώρα είναι πάντα ανοιχτή. Το λέω, συγγνώμη, επειδή στις προηγούμενες εκλογές φαίνεται ότι τελικά δεν βγήκε το σχέδιο μετεκλογικά. Ναι. Φάνηκε ότι η συνεργασία ήταν προβληματική. Η ανάπτυξη τώρα σταθερεί σε θέσεις και απόψεις για την ανάπτυξη του τόπου. Κατεβάζει μια ολοκληρωμένη πρόταση που σίγουρα θέλει και κάποιες βελτιώσεις. Γι' αυτό και έχουμε ανοίξει τη συζήτηση με όλες τις ευρύτερες δυνάμεις, με όλους τους πολίτες του Δήμου της Πρέβεζας, ώστε να ολοκληρωθεί, να ολοκληρωθεί το σχέδιο δράσης για να μπορέσουμε να έχουμε μια ενιαία γραμμή για τις επόμενες δημοτικές εκλογές. Είμαστε ανοιχτοί γιατί και ο νόμος αυτό προβλέπει. Είμαστε ανοιχτοί. Βλέπετε ότι τόση ώρα μιλάω ότι θα έπρεπε όλοι μαζί να συναποφασίσουμε και να συνδιεκδικούμε. Δεν μας χωρίζει τίποτα σε αυτόν τον τόπο. Αυτά που μας ενώνουν πολύ περισσότερα. Μας ενώνει η αγάπη για αυτόν τον τόπο. Μας ενώνει το όραμά μας για τα δικά μας τα παιδιά, ώστε να μην χρειαστεί να ξαναφύγει κανένας από αυτή την πόλη, κανένας από την Πρέβεζά μας. Να μας ενώνει ότι πρέπει να ξανακαλέσουμε τους δικούς μας ανθρώπους που φύγανε στα πέρατα του κόσμου ή σε άλλες πόλεις της Ελλάδος να ξαναεπιστρέψουν και να βρουν θέσεις απασχόλησης στην περιοχή μας. Είναι ζητήματα που για μας είναι κυρίαρχα. Είναι κυρίαρχο ζήτημα ώστε η πόλη να μπορεί να στηρίξει να στηρίξει όλες τις επιχειρήσεις, όλους τους ανθρώπους. Να πάψουμε πλέον να είμαστε μια πόλη των δημοσίων υπαλλήλων και να γίνουμε μια πόλη, ένα κέντρο του κόσμου θα το έλεγα, του μικρού κόσμου μας που τέλος πάντων κάποιοι λένε, αλλά εγώ λέω μια πόλη του κόσμου που μπορεί από άκρη σε άκρη σε όλη την Ελλάδα να προσελκύει ανθρώπους να έρθουν εδώ να βρίσκουν θέσεις εργασίας, γιατί εμείς έχουμε δει κάτι τελείως διαφορετικό για τον τόπο μας. Θεωρούμε ότι ο τόπος μας είναι πανέμορφος και πληρεί όλες τις προϋποθέσεις για αυτά που το μεγαλόπνοο σχέδιο που εμείς έχουμε οραματιστεί για τον τόπο μας. Να σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Νίτσα, για αυτή τη συνέντευξη. Εγώ σας ευχαριστώ και ελπίζω κάποια στιγμή να συναποφασίσουν όλοι όσοι εμπλέκονται με τα κοινά να είναι ανοιχτοί σε μια συζήτηση για όλα τα θέματα, για όλα τα μεγάλα θέματα, ώστε να υπάρχει ένα ενιαίο στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη τόπου. Δεν χωράει προσωπικές πολιτικές. Χωράνε άνθρωποι στην αυτοδιοίκηση που έχουν ευρύτερη, θα έλεγα με ένα ευρύτερο πνεύμα και διάλογο, θα έλεγαμε, να μπορέσουμε να συνυπάρξουμε όλοι μαζί. Πρέπει να ξεχάσουμε, κύριε Μίχο, την καρέκλα. Η ανάπτυξη τώρα δεν συζητάει, δεν μας ενδιαφέρει το ποιος θα είναι ούτε ο επικεφαλής, ούτε ποιος θα είναι ο δήμαρχος. Μας ενδιαφέρουν οι ιδέες μας να διοικήσουν αυτόν τον τόπο. Γι' αυτό και προτάσουμε πάνω απ' όλα τις ιδέες μας για την ανάπτυξη τόπου παρά τα πρόσωπά μας. Θα δείτε πολύ σύντομα πολλούς ανθρώπους που θα έρχονται στην περιοχή, και στο ραδιόφωνο και θα βγάζουν κάποια δελτία τύπου ανάλογα ο καθένας με τη θεματική ενότητα. Θα δείτε ότι οι άνθρωποι δεν τους νοιάζει το εγώ αλλά το εμείς. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα έχουμε τους άλλους την ευκαιρία μπροστά μας να ξανασυζητήσουμε όλα τα θέματα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Νίτσα. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ για το βήμα που μου δώσατε να κάνω μια μικρή ανάπτυξη για το συγκεκριμένο και φλέγον ζήτημα που αποσχολεί την τοπική κοινωνία, τα στρατόπεδα κάστρα της Πρέβεζας. Εμείς